Μπαίνουμε στο καλύτερο κομμάτι της σεζόν. Στα play-offs με 4 ομάδες να διεκδικούν τον τίτλο. Φίλοι μου καλοί, καταρχάς χαίρομαι πολύ που μεγαλώνουμε. Καλωσορίζω όλους εσάς που έχετε γίνει τελευταία μέλη αυτής της παρέας και φυσικά προτρέπω οποιονδήποτε από εσάς που παρακολουθεί αυτά τα βίντεο συχνά, που περνάει καλά μαζί μας και έχει διαπιστώσει ότι αυτό το περιεχόμενο του κάνει, να γίνει μέλος αυτής της παρέας, γιατί με αυτόν τον τρόπο κάθε ένας από εσάς μας βοηθάει να δίνουμε μεγαλύτερη φωνή ή μάλλον μεγαλύτερη ένταση στη φωνή αυτού εδώ του καναλιού. Θα θυμίσω για ακόμη μια φορά ότι εδώ και μερικές εβδομάδες τρέχω και ένα podcast. Κάθε Δευτέρα υπάρχει ένα νέο επεισόδιο. Το βρίσκεται και εδώ στο YouTube, όπως και σε όλες τις άλλες μεγάλες πλατφόρμες που στριμάρουν podcasts. Οπότε δοκιμάστε το. Ελπίζω ότι θα περνάτε καλά και με αυτό. Τι θα κάνουμε σήμερα? Θα μιλήσουμε για τους ποδοσφαιριστές που ξεχωρίζουν στις μεγάλες ομάδες αυτές που διεκδικούν τον τίτλο. Και στην εξέλιξη αυτού του βίντεο, δηλαδή προς το τέλος, εγώ θα ξεχωρίσω τους ποδοσφαιριστές που αντιλαμβάνομαι ως τους πιο καθοριστικούς στα play-offs που έρχονται. Δηλαδή τους παίκτες από τους οποίους περιμένω, από τον οποίο την απόδοση, την παρουσία ή την απουσία, περιμένω ότι θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό η μοίρα της ομάδας τους. Στην αρχή της συζήτησης πάντοτε προσπαθώ να βάζω αντικειμενικά κριτήρια. Εδώ παίρνουμε λοιπόν την εντεκάδα του Y-Scout με βάση τις κλινικές επιδόσεις των ποδοσφαιριστών. Βλέπουμε ότι στην πλειονότητά της η εντεκάδα απαρτίζεται από ποδοσφαιριστές των μεγάλων ομάδων. Στην πραγματικότητα υπάρχει ένας παίκτης του Πανετολικού και κατά τα άλλα όλοι οι υπόλοιποι είναι από τις μεγάλες ομάδες. Okay. Δεν είναι όλες διεκδικήτριες οι ομάδες, δεδομένου ότι σε αυτή την εντεκάδα υπάρχει και ο Μωρόν, όμως οι περισσότεροι είναι από ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο. Για να μην πάμε μονόπατα, να μην ακουμπήσω μόνο στο Y-Scout, ας πάμε και στην καλύτερη δεκάδα στο top 10 των ποδοσφαιριστών με βάση την απόδοσή τους από το SofaScore, το οποίο SofaScore δίνει βαθμολογία στους ποδοσφαιριστές με βάση τις κλινικές επιδόσεις τους όπως αυτές μετρώνται από την Opta. Άρα εδώ βλέπουμε τους ποδοσφαιριστές, τους 10 ποδοσφαιριστές με τις μεγαλύτερες κλινικές επιδόσεις με βάση τα κριτήρια της Opta. Έχουμε μια εικόνα με βάση τις κλινικές επιδόσεις των ποδοσφαιριστών, γιατί αυτό μετρούν οι πλατφόρμες μέσα από τα λογισμικά τους. Τις επιδόσεις των παικτών δίνουν σημασία, μεγαλύτερη σημασία σε αυτούς που έχουν περισσότερα λεπτά, αυτούς που έχουν μεγαλύτερο δείγμα δηλαδή, και η βαθμολογία τους προκύπτει μέσα από τις κλινικές επιδόσεις που έχουν σε μια σειρά, σε δεκάδες ή εκατοντάδες παραμέτρους αυτού του παιχνιδιού. Άρα δεν είναι υποκειμενικά τα κριτήρια, δεν είναι ένα χέρι που λέει θα βάλω αυτόν ή θα βγάλω τον άλλον, όλα είναι κλινικές επιδόσεις. Συνεχίζω κοιτάζοντας τους κορυφαίους αναθέσει μέσα από το Y-Scout. Πρώτα βλέπουμε τους τερματοφυλάκες. Βλέπουμε τον Κοτάρσκι, τον Στάνκοβιτς, τον Πασχαλάκη. Αυτοί είναι που έχουν ξεχωρίσει με τις επιδόσεις τους από τις μεγάλες ομάδες. Αρκετοί από τους υπόλοιπους δεν έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν γιατί δεν είχαν και πολύ μεγάλο αριθμό αγώνων. Στους κεντρικούς αμυντικούς, ο Αράου, ο Βίντα, ο Κάλενς, ο Γέντβαϊ, ο Ρέτσος. Είναι πολλοί που βρίσκονται σε αυτή τη λίστα. Βλέπετε ποιοι προπορεύονται, που είναι και αυτοί που έχουν και τα περισσότερα παιχνίδια, και ποιοι έπονται. Ο Αράου φυσικά δεν τα έχει παίξει όλα τα παιχνίδια ως στόπερ, όμως οι επιδόσεις του είναι καλές και γι' αυτό έχει βρεθεί τόσο ψηλά. Εδώ βλέπουμε τους πλάγιους αμυντικούς. Εδώ ξεχωρίζει ο Ρόντινεϊ, ο Μπάμπα. Πάντοτε αναφέρομαι στις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο, γι' αυτό παραβλέπω εντός εισαγωγικών τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Τώρα θα δούμε τους αμυντικούς χαφ. Εδώ είναι ο Οσντόεφ, ο Πινέδα, ο Γιόνσον. Αυτοί είναι που βρίσκονται σε αυτή τη λίστα με τους κορυφαίους, μέσα στην πρώτη δεκάδα δηλαδή των κορυφαίων σε κλινικές επιδόσεις μέσα από το Y-Scout. Στους κεντρικούς μέσους δεν υπάρχει κάποιος από τις μεγάλες ομάδες, δεν είναι κάποιος που έχει αγωνιστεί σε πολύ μεγάλο αριθμό αγώνων και έχει κλινικές επιδόσεις που τον έχουν φέρει τόσο ψηλά σε αυτή την λίστα. Εδώ βλέπουμε τους επιθετικούς χαφ, τον Γιάννη Κωνσταντέλια, τον Μουρκ που έχει κάνει μια εξαιρετική σεζόν, υπερβατική σεζόν για το πρόσωπο που είχε στον ΠΑΟΚ, ο Μασούρας, ο Τσούμπερ, ο Μπερνάρντ, είναι αρκετοί αυτοί που έχουν ξεχωρίσει. Στους πλάγιους επιθετικούς, ο κορυφαίος σε κλινικές επιδόσεις είναι ο Ελίασον και πίσω του είναι ο Ντεσπότοφ, ακολουθεί ο Ποντένσε. Είναι αρκετοί αυτοί που βρίσκονται ψηλά. Εδώ είναι και ο Φορτούνης, εδώ είναι και ο Τάισον. Εδώ είναι και ο Παλάσιος, οριακά στην πρώτη δεκάδα. Πιο χαμηλά είναι ο Αντρίγια Ζίκοβιτς
Και κλείνω με τους center four. Υπάρχει ο Φώτης Ιωαννίδης και πολύ χαμηλότερα υπάρχουν ο Πόνσε και ο Λιβάη Γκαρσία που δεν έχουν τόσο μεγάλο αριθμό αγώνων για να βρίσκονται ψηλότερα. Μια εύκολη συζήτηση λοιπόν, τώρα που φτάνουμε στην ολοκλήρωση της κανονικής σεζόν, δεδομένου μάλιστα ότι μας λείπει μόνο μία αγωνιστική, πάνω κάτω αυτοί θα είναι οι ποδοσφαιριστές, οι κατά τεκμήριο κορυφαίοι σε απόδοση ποδοσφαιριστές. Προσέξτε, δεν μετρά κανένα λογισμικό εδώ, ή μάλλον τα συγκεκριμένα που κοιτάξαμε τώρα δεν είναι μέτρηξ που μετρούν και έχουν συνυπολογίσει την αξία της συνεισφοράς των ποδοσφαιριστών. Δηλαδή το αν κάποιος έχει βάλει αποφασιστικά γκολ, αν έχει ενεργήσει σε αποφασιστικές στιγμές του παιχνιδιού. Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση, την οποία όταν ολοκληρωθεί η σεζόν θέλω να την κάνουμε και νομίζω ότι έχει και ενδιαφέρον. Εδώ λοιπόν βλέπουμε αυτούς που είχαν την κατά τεκμήριο καλύτερη απόδοση, τις πιο άρτιες εμφανίσεις στο πρωτάθλημα μέχρι εδώ. Λέω λοιπόν ότι είναι θεωρητικά εύκολο για κάποιον να πει ναι, αυτοί είναι που αν λείπουν από την ομάδα τους μπορεί να κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά και αυτοί είναι που μπορεί να βοηθήσουν την ομάδα τους τώρα που μπαίνουμε στα πιο καυτά παιχνίδια της σεζόν να πάρει το πρωτάθλημα. Προφανώς το ακούω, αλλά εγώ έχω κάτι άλλο στο μυαλό μου. Εγώ δηλαδή ξεχωρίζω τους ποδοσφαιριστές που αντιλαμβάνομαι στη δεδομένη στιγμή με την εικόνα που έχουν δείξει οι ομάδες στη διάρκεια της σεζόν και την εικόνα που δείχνουν τώρα, τη δυναμική τους, δηλαδή τη φόρα με την οποία πηγαίνουν να μπουν στα playoffs, αυτούς που εγώ αντιλαμβάνομαι ως τους πιο καθοριστικούς για την μοίρα της ομάδας τους σε αυτή τη φάση, στα playoffs. Θα τις πάρω τις ομάδες με την βαθμολογική τους σειρά για να μην παρεξηγούμαστε. Και ξεκινάω με την ΑΕΚ. Προφανώς αντιλαμβάνομαι ως καθοριστική την απόδοση του τερματοφύλακά της, όχι μόνο στα όσα κάνει με τα χέρια, αλλά και στα όσα κάνει για να ξεκινά τις επιθέσεις της ομάδας του ή να συνεχίζει να ανανεώνει τις επιθέσεις της ομάδας του, δηλαδή το παιχνίδι που κάνει με τα πόδια. Όταν είναι καλά και νιώθει καλά και είναι αποφασιστικός, ο Στάνκοβιτς μπορεί και σε αυτό το κομμάτι να συνεισφέρει στην ΑΕΚ. Αντίθετα, όταν εκνευρίζεται ή κάνει ένα λάθος το οποίο τον παίρνει μαζί και δεν δείχνει μεγάλη ανθεκτικότητα σε αυτό το κομμάτι, τότε συχνά επηρεάζει την απόδοση της ΑΕΚ. Και επειδή τα μάτς που πρόκειται να παίξει η ΑΕΚ, όπως και όλοι οι άλλοι, είναι ντέρμπι, άρα εξορισμού θα έχει μεγαλύτερη πίεση και στην επιθετική ανάπτυξη, όταν δηλαδή ξεκινά το χτίσιμο των επιθέσεων, γι' αυτό λέω ότι η δική του απόδοση, το καθαρό του μυαλό και το κρύο του αίμα, μπορεί να καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την μοίρα της ΑΕΚ. Θα πω το ίδιο για τον Βίντα, γιατί σκέφτομαι ότι είναι άλλη δυναμική της ΑΕΚ όταν υπάρχει στο γήπεδο Βίντα και άλλη όταν εκείνος απουσιάζει. Είναι ο καθοδηγητής της άμυνας, είναι αυτός που σε μεγάλο βαθμό επηρεάζει την αγωνιστική νοοτροπία της ομάδας του. Είναι κάποιος από τον οποίο η ΑΕΚ δηλαδή παίρνει πολύ περισσότερα και δεν βάζω στην εξίσωση και το γεγονός ότι έχει και συνεισφορά στην επίθεση, δηλαδή στα γκολ. Εγώ κοιτάζω το πόσο μπορεί να βοηθά την ομάδα του να έχει ισορροπία στις δύο φάσεις του παιχνιδιού, να έχει ηρεμία όταν αμήνεται, ηρεμία όταν βγάζει την μπάλα από την περιοχή της. Είναι στοιχεία που δεν μπορεί εύκολα να τα βάλει ένας άλλος κεντρικός αμυντικός στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Δίχως να λέω με αυτό ότι ο Κάλενς μέχρι εδώ δεν κάνει μια πολύ καλή σεζόν. Ηγέτης, στο δικό μου μυαλό, με βάση τα όσα βλέπω, είναι ο Βίντα για την άμυνα της ΑΕΚ. Η επόμενη που θα πω και θα σταματήσω εκεί είναι ο Σιμάνσκι και ο Γιόνσον. Είτε όταν βρίσκονται μαζί, είτε όταν βρίσκεται ο ένας από τους δύο, θεωρώ ότι και οι δύο είναι πάρα πολύ σημαντικοί για την ισορροπία της ΑΕΚ στο παιχνίδι, την ισορροπία στις δύο φάσεις του παιχνιδιού. Όπως είναι πολύ σημαντική και για το άμεσο pressing, που είναι εντελώς μέσα στο DNA της ΑΕΚ του Αλμέιδα, το να πρεσάρει αμέσως μόλις χάνει την μπάλα. Και επειδή ο Γιόνσον είναι αυτός που πάρα πολλές φορές διορθώνει κακές τοποθετήσεις, κακές αποφάσεις, αδύναμες στιγμές δηλαδή των συμπαικτών με τις επεμβάσεις του, γι' αυτό θεωρώ ότι αυτοί οι δύο είναι οι εγγυητές ή οι ρυθμιστές της ισορροπίας. Θα πει κάποιος, μα δεν είναι ο Πινέδα αποφασιστικός για την ΑΕΚ? Προφανώς ναι. Δεν γίνεται σε παιχνίδια ο Τσούμπερ ο MVP των περσινών playoffs? Προφανώς ναι. Δεν είναι ο Ελίασον κάποιος που συνεισφέρει πολλά στο παιχνίδι της ΑΕΚ αυτή την εποχή? Άλλος μπορεί να πει για τον Άμραμπαντ. Δεν είναι καθοριστικός ο Γκαρσία που είναι άλλο το παιχνίδι της ΑΕΚ όταν παίζει και άλλο όταν δεν παίζει? Ναι, λέω όμως ότι στη δεδομένη στιγμή και τώρα που η ΑΕΚ έχει αρχίσει και παίρνει γκολ και από τον Πόνσε, θεωρώ ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές που ανέφερα είναι οι πιο καθοριστικοί παράγοντες για το πώς θα πάει η ΑΕΚ για το να αυξήσει ή να μειώσει τις πιθανότητές της να πετύχει και να πάρει το πρωτάθλημα η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα. Πηγαίνω στον ΠΑΟΚ. Ξεκινώ από τον Κοτάρσκι και θα πω πάνω κάτω τα ίδια πράγματα που είπα και για τον Στάνκοβιτς. Η συνεισφορά του όταν εκείνος αμήνεται είναι νομίζω πασιφανής, δεν χρειάζεται κανείς να το αναλύσει πολύ και να το τεκμηριώσει.
Το τι κάνει όμως όταν ξεκινά το χτίσιμο των επιθέσεων, το αν κάνει ή όχι καλές επιλογές, το αν εκνευρίζεται ή όχι όταν δεν βλέπει τις σωστές τοποθετήσεις από τους συμπαίκτες του με βάση το πλάνο που έχει ο προπονητής για το πώς θέλει εκείνοι να κινούνται όταν ο αντίπαλος ανεβαίνει ψηλά στο τερέν και πιέζει τον ΠΑΟΚ. Συχνά συμβαίνει ο Κοτάρσκι να βλέπει ότι κάποιος από τους συμπαίκτες δεν έχει κάνει την κίνηση που εκείνος περιμένει με βάση το σχέδιο που έχει η ομάδα του, το πλάνο που έχει για την επιθετική ανάπτυξη, να εκνευρίζεται και να χάνει την ηρεμία του, με συνέπεια αυτό να έχει και επίδραση στο παιχνίδι του, να μην κάνει καλές επιλογές. Λέω λοιπόν ότι αυτό που οι αντίπαλοι το έχουν διαβάσει και οι μεγάλοι αντίπαλοι έχουν την ποιότητα να μπορούν να προκαλούν εκνευρισμό στους ποδοσφαιριστές, είναι κάτι με το οποίο νομίζω θα παίξουν και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, που πια κάνει pressing πολύ ψηλά και προσπαθεί να ζορίζει τον αντίπαλο τερματοφύλακα πάνω στο build-up. Άρα λέω, από τη δική του ηρεμία θα κρυθούν πολλά σε σχέση με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, γιατί και ο ΠΑΟΚ θα δώσει πολλά ντέρμπι. Αν θα συνεχίσω, θα πω ότι πολύ καθοριστικό στο δικό μου μυαλό είναι ο ΜΕΙΤΕ. Από εκείνου την συγκέντρωση, δεδομένου ότι δέχεται πολύ πίεση πια τώρα που αρχίζουν και τον μαθαίνουν οι αντίπαλοι όταν υποδέχεται την μπάλα, μπορεί να κρυθούν πολλά σε σχέση με το πώς θα πάει από εδώ και μπρος η πορεία του ΠΑΟΚ. Σίγουρα θα βάλω μέσα στην εξίσωση τον Κωνσταντέλια, που είναι κάποιος που, άλλωστε έχουμε και νοπά τα παραδείγματα, είναι κάποιος που μπορεί να αποφασίσει να αλλάξει τη δυναμική του παιχνιδιού ακόμη και σε ένα μάτς που ο ΠΑΟΚ δεν είναι πολύ καλά, με όρους αγωνιστικούς και ψυχολογικούς. Και ενδεχομένως θα πρέπει να βάλω και τον Ντεσπότοφ στην περίπτωση που βγάλει αυτή την αποφασιστικότητα που είχε σε προηγούμενα παιχνίδια. Εννοώ ότι δεν αρκεί να ποντάρει στον Τάισον και τον Κωνσταντέλια ο ΠΑΟΚ. Χρειάζεται έναν ακόμη. Και επειδή δεν είναι πια σταθερή η παρουσία του Ζίφκοβιτς και επειδή ο σέντερφορ ακόμα δεν είναι μια εγγύηση για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, γι' αυτό λέω ότι εκεί που θα καίει η μπάλα, και από εδώ και πέρα η μπάλα θα καίει, χρειάζεται ακόμη έναν που έχει τον εγωισμό, την προσωπικότητα, τις παραστάσεις και την αποφασιστικότητα για να πάρει την ευθύνη. Και ο Ντεσπότοφ στο δικό μου μυαλό είναι ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής ξεκάθαρα. Συνεπώς και από εκείνον περιμένω να είναι καθοριστικός εδώ που φτάνουν τα πράγματα τώρα για τον ΠΑΟΚ. Πηγαίνοντας στον Παναθηναϊκό, θα ξεκινήσω από τον Αράο και μάλιστα από τον στόπερ Αράο. Αν ήμουν στη θέση του Τερίμ, όσα προβλήματα και αν είχα στο κέντρο, δεν θα σκεφτόμουν να τον πάρω από εκεί. Λαμβάνοντας υπόψη ποιους πρόκειται να αντιμετωπίσω. Ναι, είναι μεγάλο πρόβλημα που χάνει την ενέργειά του ο Παναθηναϊκός από τη μεσαία γραμμή, αλλά είναι και πολύ μεγάλη συνεισφορά του στην τελευταία γραμμή, που είναι η άμυνα. Και δεδομένου ότι ο Παναθηναϊκός ακόμα δεν μπορεί να νιώθει ότι λειτουργεί μηχανικά όταν αμήνεται και να έχει την εμπιστοσύνη ότι το σύνολο μπορεί να αποδίδει ιδανικά όταν αμήνεται, περιμένει από την ατομική ποιότητα να καλύψει ένα μέρος αυτού του ελλείμματος. Και αυτή την ποιότητα στη δεδομένη στιγμή τη βγάζει ο Αράο. Μπορεί κάποιος να πει ότι ο Σέκεφελτ είναι καλύτερος κεντρικός αμυντικός. Μπορεί ναι, γενικά. Μπορεί κανείς να πει ότι περιμένει από κάποιον άλλον από τους στόπερ να αναδειχθεί μέσα από αυτή τη διαδικασία. Πιθανόν. Εγώ λέω όμως ότι με βάση αυτά που έχουμε δει μέχρι εδώ, τον τελευταίο καιρό, γιατί ο τελευταίος καιρός μετράει και όχι τα προηγούμενα χρόνια, δείχνουν ότι ο Αράο είναι με διαφορά ο καλύτερος κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού. Και γι' αυτό λέω ότι από τη δική του παρουσία και τη δική του απόδοση μπορεί να καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό η μοίρα του Παναθηναϊκού στα playoffs. Οι επόμενοι δύο που θα πω και θα σταματήσω εκεί είναι ο Τάσος Μπακασέτας και ο Φώτης Ιωαννίδης. Για τον Ιωαννίδη, μάλλον είναι πολύ εύκολο να το αναλύσει κανείς, αν δει τι πρωτάθλημα έκανε μέχρι τη στιγμή που τραυματίστηκε. Θα πω όμως και για τον Μπακασέτα, αφενός γιατί η σύγχρονη παρουσία αυτών των δύο ακόμα δεν λειτουργεί πολύ ευνοϊκά για τον Παναθηναϊκό και ψάχνει να το βρει τον τρόπο. Ψάχνουν οι ίδιοι ποδοσφαιριστές, ψάχνει και ο Τερίμ προφανώς να βρει το χώρο που κινούνται, το πού πρέπει να τοποθετείται ο Μπακασέτας ώστε να μην πέφτει πάνω στον Ιωαννίδη και πώς γίνεται με διαφορετική τοποθέτηση ο Μπακασέτας να έχει μεγάλη συνεισφορά στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Αυτά αναλογούν στον προπονητή και όχι σε εμάς για να τα λύσουμε αυτά τα ζητήματα. Λέω όμως ότι και οι δύο είναι πάρα πολύ. Είναι αποφασιστική η απόδοσή τους για τον Παναθηναϊκό. Αν αυτοί οι δύο είναι καλά, τότε ο Παναθηναϊκός στο κομμάτι της επίθεσης μπορεί να περιμένει καλά πράγματα. Αν δεν είναι καλά, τότε ο Παναθηναϊκός χάνει ένα μεγάλο μέρος της δυναμικής. Και μπορεί κανείς να πει, μα ο Μπακασέτας είναι φρέσκος. Ναι, από τα πρώτα του παιχνίδια όμως καταλάβαμε, μάλιστα σε σύγκριση με τα επόμενα που δεν κατάφερε να σταθεί στο ίδιο ύψος για διαφορετικούς λόγους, στα πρώτα μάτς μας έδειξε τι μπορεί να δώσει στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό λέω ότι αν τον έχει καλά ο
Τερίμ τον Μπακασέτα, αλλάζει η δυναμική του Παναθηναϊκού. Είναι διαφορετική από αυτή που έχει όταν αυτός δεν είναι καλά ή όταν Ιωαννίδης λείπει από το παιχνίδι. Γιατί τον Ιωαννίδη δεν τον αντιλαμβάνομαι ως έναν τυπικό center for. Πάντα έχω στο μυαλό μου και όλη την υπόλοιπη δουλειά που κάνει, που ακόμη και σε ρόλο δημιουργού ή σε ρόλο παίκτη που μετέχει στην επιθετική ανάπτυξη και στην ολοκλήρωση των επιθέσεων, όχι στην εκτέλεση μόνο, είναι κάποιος του οποίου η συνεισφορά είναι πολύ σημαντική για μια ομάδα. Άρα λέω ότι στο μυαλό μου αυτοί είναι οι πιο σημαντικοί αποφασιστικοί ποδοσφαιριστές για τον Παναθηναϊκό στη δεδομένη στιγμή. Θεωρητικά θα έπρεπε να έχω βάλει και τον τερματοφύλακα. Αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν έχω καταλάβει για το αν ο Ντραγκόφσκι είναι με τα πόδια όσο καλός είναι με τα χέρια. Περιμένω να το δω αυτό και γι' αυτό δεν λέω ότι η δική του απόδοση μπορεί να καθορίσει τη μοίρα του Παναθηναϊκού. Με την γενική έννοια προφανώς μπορεί. Αλλά ειδικά δεν είναι κάποιος που τον έχω δει να λαθεύει ή να κάνει πολύ καλό παιχνίδι για να πω ο Παναθηναϊκός ποντάρει πάρα πολύ στα πόδια του ή ο Παναθηναϊκός λαχταράει με τα πόδια του. Περιμένω να δω και αυτό θα το προσθέσω στην κουβέντα στην συνέχεια. Πηγαίνω στον Ολυμπιακό και εκεί ξεκινάω από τον τερματοφύλακα. Και μάλιστα παρατηρώ ότι στα τελευταία μάτς δεν ξέρω πώς το έχει κάνει, αλλά ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης έχει βελτιωθεί με τα πόδια στις μακρινές μεταβιβάσεις. Και έχει βελτιωθεί σημαντικά. Σε κάποια παιχνίδια δηλαδή οι επιδόσεις του ήταν θεαματικά υψηλότερες συγκριτικά από τις προηγούμενες σε ακρίβεια στις μακρινές μεταβιβάσεις. Και επειδή ο αντίπαλος συχνά ποντάρει σε αυτό, ότι μπορεί να βρει αδύναμες εκτελέσεις από τον Πασχαλάκη όταν πιέζεται, γι' αυτό λέω ότι επειδή θα δεχθεί πίεση εξορισμού, η δική του απόδοση μπορεί να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το πώς θα ρολάρουν τα παιχνίδια για τον Ολυμπιακό όταν θα πιέζεται. Φεύγοντας από εκείνον, προφανώς θα πάω στον Κάρμο, που θεωρώ ότι η δική του παρουσία δημιουργεί μια άλλη δυναμική για τον τρόπο με τον οποίο αμήνεται ο Ολυμπιακός, συγκριτικά με όλους τους υπόλοιπους, μηδενός εξαιρουμένου, και γι' αυτό λέω ότι τη δική του παρουσία ή απουσία την αντιλαμβάνομαι ως καθοριστική. Και μετά θα φτάσω στον Τσικίνιο, που θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης πολύ υψηλότερο επίπεδο από αυτό που έχει, από τη στάθμη που έχει το ελληνικό πρωτάθλημα, που έχω απορρίσει πως βρέθηκε στην Ελλάδα, γιατί εγώ καταλάβαινα ότι αυτός είναι κάποιος πάνω στον οποίο θα στηρίζεται η Μπενφίκα για κάποια χρόνια. Εν πάση περιπτώσει όμως αυτή είναι η κουβέντα μιας άλλης στιγμής. Δεδομένο είναι ότι είναι ένας πολύ καθοριστικός ποδοσφαιριστής για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Η δική του παρουσία, περισσότερο και από του Όρτα, στο δικό μου μυαλό, έχει αναβαθμίσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Δίχως να λέω ότι ο Όρτα δεν είναι πολύτιμη η συνεισφορά του μέχρι εδώ. Σαφώς και είναι, το αντιλαμβανόμαστε νομίζω όλοι. Αλλά σε σχέση με την ισορροπία του Ολυμπιακού και τις επιδόσεις του στο άμεσο pressing, όταν χάνει την μπάλα δηλαδή και πιέζει για να την επανακτήσει αμέσως, νομίζω ότι αυτός είναι ο πιο καθοριστικός. Από τους υπόλοιπους, περιμένεις να δεις τη συνεισφορά τους στο επιθετικό κομμάτι. Του Ολυμπιακού όμως δεν του λείπουν τα γκολ, ούτε στα ντέρμπι. Άρα δεν μπορώ να πω ότι είναι ένας από τους παίκτες που παίζουν μπροστά, από του οποίου την απόδοση εξαρτώνται τα πάντα. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να πει τον Ποντένσε, κάποιος μπορεί να ποντάρει στον Φορτούνι, κάποιος άλλος μπορεί να ποντάρει στον Ελκαμπή, κάποιος άλλος μπορεί να περιμένει κάποιον άλλον. Όλα τα ακούω. Λέω όμως ότι στη μεγάλη εικόνα τον γκολ Ολυμπιακός το βρίσκει. Το πρόβλημά του είναι το αν αμήνεται αποτελεσματικά και πώς συμπεριφέρεται όταν πιέζεται στο δικό του μισό. Γι' αυτό ξεχώρισα αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Κάπου εδώ θα πω το προφανές. Μάντης δεν είμαι, ούτε ρίχνω τα χαρτιά, ούτε λέω τον καφέ. Απλώς λέω ότι οι ποδοσφαιριστές που ξεχώρισα τους αντιλαμβάνομαι στη δεδομένη στιγμή ως κρίσιμους, ως καθοριστικούς και λόγω της κατάστασης στην οποία μπορεί να βρίσκεται η ομάδα τους, δηλαδή το τι έχει δείξει τον τελευταίο καιρό, και λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι ίδιοι και της συνεισφοράς που έχουν στο παιχνίδι. Προφανώς κάθε ένα ματς μπορεί να μας δώσει και άλλους πρωταγωνιστές και φυσικά θα είμαστε εδώ για να τα κουβεντιάζουμε βδομάδα τη βδομάδα και όχι μόνο, για να κάνουμε και στο τέλος τον απολογισμό. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά!